Θεοί μα σκορπούν σαν τα ζάρια μακριά. Ας βγάλω και τα ζάρια μου. Εκεί είσαι Σπύρο, έχεις πήγες πιο μακριά, να σε ανεβάσω λίγο πάνω. Να δω που με βολεύει να κρατώ τα χαρτιά. Ναι, εδώ θα είμαι γιατί... Κάτσε να σε μεγαλώσω, μην είναι ο Γκούγκραρ πιο μεγάλος από σένα. Δεν είναι. Τι ύψος έχει. 1,86. Εγώ τι ύψος έχω, δεν θυμάμαι. 2,3. Ωρε φίλε, έκανες φοβερό πραγματικότητα, πέρασε τα 2 μέτρα επιτέλους. Καθάρισες το λαιμό σου για να βγαίνει η πνοή καλύτερα του δράκου. Μακάρι. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα τρέξουμε. Νομίζω δεν υπάρχει γυρισμός τώρα. Ακούς μια καμπάνα να χτυπάει. Τον, τον. Αμέτρητοι φρουροί μπαίνουν μέσα με όπλα. Κρατήσου πάνω μου και πηδάω και κάνω cast feather fall. Συνεχίζουν και σας κυνηγάνε. Η μόνη διέξοδος που υπάρχει είναι ακριβώς στην δεύτερη πτέρυγα του ιδρύματος. Στην ουσία ένας διάδρομος σκοτεινός. Βλέπετε 8 πόρτες. Μη ρίχνετε το κορίτσι μου! Μην ανησυχείτε, το κορίτσι θα το σώσουμε. Δεν θέλω κανείς να με σώσει! Βασικά έρχεται ένα νέφος από βελάκια. Ανοίγει η πόρτα. Την ώρα που ανοίγει την πόρτα, Δάντι, είναι ένας τύπος μέσα. Φαγητό! Βέρα, βλέπεις έναν τύπο που ξεπροβάλλει εκεί πίσω από τους ανθρώπους του ιδρύματος και κρατάει ένα τεράστιο τσεκούρι. Ο κάποιος να με βοηθήσει! Σώσε εγώ, κορίτσι. Πλησιάζει προς τον Δάντι. Η φρουρή. Την κοπέλα, την κοπέλα, την κοπέλα! Σε τσιμπάνε λίγο στο λαιμό με κάτι. Βέρα, νομίζω έχεις χάσει τελείως τις αισθήσεις σου. Βλέπεις, Δάντι, ένας την σηκώνει αγκαλιά. Okay, νομίζω το μοναδικό που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να κοιτάξω και την πόρτα αριστερά. Ένα τεράστιο πλάσμα. Κάθεται στο στόμα του δύο χαυλιόδοντες. Τον ακούς να γριλίζει. Φαϊτό. Φαϊτό. Γκούγκναρ. Είσαι στο δωμάτιο αυτό κλεισμένο. Και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. Σε ταΐζουνε μόνο φαγητό. Το τσεκούρι σου δεν είναι πια μαζί σου. Όπως και τα υπόλοιπα πράγματά σου. Κάποια στιγμή. Εκεί που κάθεσαι στο σκοτεινό ξύλινο δωματιάκι σου που είναι πιο πολύ σαν κελί, ανοίγει η πόρτα. Εν τω μεταξύ έχει χτυπήσει η καμπάνα που σημαίνει φαγητό. Και καθώς ανοίγει η πόρτα, με το λιγοστό φως που μπαίνει απ' έξω, που είναι ήδη σκοτεινός έτσι κι αλλιώς ο διάδρομος, βλέπεις αυτή τη φιγούρα μπροστά σου που είναι ένας ο πιο ψηλός άντρας που έχεις δει να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Μάλλον είναι άντρας από τη φιγούρα, αλλά... Φαίνεται έτσι ότι το κεφάλι του έχει περίεργο σχήμα. Πλησιάζω αρκετά κοντά ώστε να τον κοιτάξω στα μάτια με μια πολύ μεγάλη απορία. Τον βλέπεις και εσύ, Δάντι, τώρα καλύτερα, την ώρα που σηκώνεται. Βλέπεις αυτό το μειώδες σώμα του, θα σου κάνει την εντύπωση ότι θα είναι πολύ πιο ψηλός, σαν γίγαντας, έτσι όπως πάει να σηκωθεί. Όμως το βλέμμα του σταματάει στη μέση του λαιμού σου, ας πούμε. Φαντάσου, και σε κοιτάει στα μάτια, τον βλέπεις ακόμα καλύτερα στο πρόσωπο Γκούγκναρ. Έχει κεφάλι σαύρας και μάλιστα φοράει και δύο γυαλάκια μπροστά στη μύτη. Ταυτόχρονα ακούγονται φωνές τρόμου απ' έξω, καθώς πρέπει να είναι κόσμος μαζεμένος και φωνάζει, και μερικές φωνές, μερικοί ήχοι που υποδηλώνουν ότι γίνεται μάχη. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα κλείσω την πόρτα πίσω μου καταρχήν. Σίγουρα. Ξαφνικά το δωμάτιο βυθίζεται στο σκοτάδι. Και ακούγονται φωνές απ' έξω να λένε «Γρήγορα! Γρήγορα! Κλείστε τους τώρα που μπήκανε μέσα! Τώρα που μπήκανε μέσα και οι δύο!» Όπως ακούγονται περισσότερο αυτές οι κραυγές απ' έξω, το βλέμμα του Γκούγκναρ φαίνεται να γίνεται λίγο πιο βίαιο και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής. Και σου λέει «Μήπως ψάχνεις για φασαρίες, φιλαράκο?» Φασαρίες με ακολουθούνε, φιλαράκο. Έκλεισες την πόρτα για το φαγητό. Αν δεν θες να γίνεις εσύ το φαγητό μου, άνοιξε την πάλι, σαύρα. Οκ, αγριογούρνο. Οπότε, ζυγιάζοντας στο μυαλό μου ότι είναι ένας κοντά στο ύψος μου, ας πούμε, μπροστά μου και πίσω μου στρατιώτες, η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα, σωστά. Προς τα έξω, προς τα έξω. Και σκεπτόμενος ότι είμαι αρκετά αδύναμος να πολεμήσω με έναν τόσο μεγάλο τύπο, δεδομένου και το ότι έχω κουραστεί, κάνω στην άκρη, το ανοίγω την πόρτα
Δηλαδή, εγώ μπαίνω στην άκρη της πόρτας. Ωραία, το... λοιπόν. Και το ανοίγω την πόρτα και του λέω βγες. Βγαίνω έξω, τεινάζοντας λίγο το σώμα μου. Που... Απλά με το που βγαίνεις έξω, απλά θέλω να σου πω ότι είναι ένας τύπος με λάμψος, με λόγχη στο χέρι, ο οποίος τον βλέπεις να ερχόταν τρέχοντας προς την πόρτα και με το που σε βλέπει να βγαίνεις έξω, που ανοίγει η πόρτα δηλαδή, φρενάρει ας πούμε και πέφτει κάτω με τις φτέρνες και την πλάτη προς τα πίσω, προσπαθώντας να φρενάρει όσο πιο πολύ μπορεί. Και σέρνεται και φτάνει μέχρι τους αστραγάλους σου, ας πούμε. Βλέπεις είναι άλλοι δύο φρουροί εκεί γύρω και ένας τύπος πανύψηλος, πιο ψηλός από σένα, ο οποίος έχει μακρύ μαλλί, μακρύ μουσι και σέρνει ένα τεράστιο τσεκούρι πίσω του. Είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει με το ένα χέρι. Τσεκούρι που σου μοιάζει γνώριμο. Μπορώ να πιάσω τη λόγχη του τυπά που είναι κάτω? Πιστεύω ότι μπορείς να προσπαθήσεις. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε ένα καινούριο initiative. 11. Και εσύ δεν τη ρίχνεις. Εγώ είμαι πίσω από την πόρτα, γιατί ρε παιδί. 16. Πάρα πολύ ωραία. Α, μείον ένα 15. Για τους φρουρούς είναι 4 το initiative. Και θα ρίξω για τον τύπο ένα ξεχωριστό. Μάλιστα. Πόσο dexterity έχεις, Γκούνναρ? 13. Ωραία. Αυτά γίνονται, Δάντη. Νιώθεις τους φρουρούς ότι ετοιμάζονται για μάχη. Βλέπεις αυτόν τον τύπο που έχει συρθεί μπροστά στα πόδια του άλλου. Τι θες να κάνεις αυτή τη στιγμή? Ο τύπος έχει βγει έξω από την πόρτα. Και εσύ είσαι μέσα στο δωμάτιο με ανοιχτή την πόρτα. Εγώ θα μείνω λίγο σε αναμονή μέχρι να δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ωραία, λοιπόν. Οπότε, Γκούνναρ, είναι η σειρά σου. Προσπαθώ να πιάσω το δόρυ. Ωραία. Καθώς, η όρασή μου αρχίζει να παρισφρίεται από σημάδια αίματος. Πάρα πολύ ωραία. Και διάφορες ομίχλες. Και νιώθω ότι ο έλεγχος του σώματός μου πλέον φεύγει. Θες να περιγράψεις στους φρουρούς και στο Δάντη τώρα που βγει στο φως, πώς φαίνεσαι λίγο καλύτερα, πώς είναι η εμφάνισή σου? Φοράω ρούχα μόνο από τη μέση και κάτω. Από ναι. τη μέση και πάνω υπάρχει μόνο μια πανοπλία μειών και αγνής σάρκας. Το δέρμα μου είναι ελάφρος καφέ, σαν να έχω κάνει σολάριουμ. Έχω λίγο μεγαλύτερους χαυλιόδοντες από το κανονικό, που δεν θα έπρεπε να έχω καθόλου, και λίγο πεταχτά αυτιά. Το πρόσωπό μου κοσμεί ένα μακρύ μουσι, το οποίο κάποτε ήταν στολισμένο με λουλούδια που πλέον έχουν μαραθεί. Τα μάτια μου συνήθως είναι καφέ στην όψη τους, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή φαίνεται να έχουν μια ελαφριά κόκκινη απόχρωση. Πολύ ωραία. Αυτό βλέπει και ο φρουρός την ώρα που σκύβεις να του πάρεις το δόρυ. Ξέρω εγώ, είναι σε τέτοια φάση. Και λέει: να το συζητήσουμε, αδελφέ. Αλλά το χέρι σου πάει και του πιάνει το δόρυ και το τραβάς με δύναμη. Προσπαθεί να το τραβήξει κι αυτός. Οπότε θέλω να ρίξεις ένα athletics check. Απλά επειδή αυτός κρατάει ήδη το όπλο, θέλω να ρίξεις με disadvantage. 17. Όπως το τραβάς με δύναμη, σπάει μια λαβή του με το ένα χέρι, το κρατάει μόνο με το άλλο χέρι. Δεν έχεις πορές να το πάρεις στα χέρια σου, αλλά το κρατάτε και δύο αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να τον κάνω intimidate. Στο μεταξύ θα ήθελα και εγώ να δω, να μου πεις τι υπάρχει πίσω του. Είναι οι φρουροί στην πόρτα που ήταν από τον κήπο όλοι? Έχουν απομακρυνθεί όλοι, σαν να φοβούνται. Απλά βλέπεις ότι υπάρχουν τρεις φρουροί μόνο εκεί στο διάδρομο και ο τύπος με το τσεκούρι. Τρεις φρουροί είναι πίσω από το γουρούνι ή μπροστά? Το γουρούνι έχει έναν φρουρό ακριβώς μπροστά στα πόδια του και άλλους δύο από την δεξιά του πλευρά. Ο τύπος με το τσεκούρι έρχεται από τα αριστερά. Okay, νομίζω ότι μπορώ να κάνω ένα run for it, ας πούμε, εγώ στο μεταξύ. Να τρέξω να βγω από την πόρτα όσο τους απασχολεί ο... Ωραία, απλά θα πρέπει να περιμένεις τη σειρά σου τώρα. Ναι, περιμένω, απλώς σου... Γκούνναρ, για να του κάνεις intimidate, νομίζω θα σου ζητούσα το action σου, το οποίο τους χρησιμοποιήσει ήδη για να του πάρεις το όπλο. Τέλεια. Θα σου ζητήσω όμως να ρίξεις ένα insight όμως, που σκέφτεσαι να τον φοβείς. Αφού είμαι πολύ insightful. 3. Και παίζει ο επόμενος χαρακτήρας, που είναι ο τύπος με το τσεκούρι, ο οποίος έρχεται, ρίχνει ένα μούγκρισμα, παίρνει φόρα, σηκώνει το τσεκούρι και το ρίχνει επάνω σου. Φέρνω 14 στην επίθεση. Περνάς. Σε χτυπάει για 5 ζημιά. Την ώρα που έχεις τα χέρια σου κάτω, βρίσκει ευκαιρία και σου ρίχνει μία με το τσεκούρι. Αφήνεις το δόρυ για να αμυνθείς, πιάνεις το τσεκούρι, είσαι σε να μην καρφωθεί τελείως μέσα σου. Η δύναμή του γκτουβ, κάνει μία έτσι και σε κολλάει στον τοίχο χωρίς το τσεκούρι να καρφωθεί τελείως στη σάρκα σου. Αλλά μην ανησυχήσεις τώρα, γιατί
γιατί παίζουν οι φρουροί. Ο φρουρός που είναι μπροστά σου θα προσπαθήσει να φύγει από δίπλα σου κάνοντας κολοτούμπες και με κάποιο τρόπο χτυπώντας πρώτα με το δόρυ. Αποφεύγεις το χτύπημα και φεύγει αυτός με τούμπες προς τα πίσω για να μην τον χτυπήσεις την ώρα που είσαι δίπλα. Οι άλλοι δύο φρουροί έχουν τις λόγχες τους. Ο ένας έχει το μαλλί του, ρε παιδί μου, που είναι γκρίζο το μαλλί του και το έχει από πάνω έτσι σαν να είναι ξυρισμένος από τη μια πλευρά. Και άλλος έχει μαλλί έτσι ατιμέλητο, μακρύ στο ύψος των ώμων, ας πούμε. Έρχονται με φόρα προς το μέρος σου. Έχουν δύο επιθέσεις. Η μία επίθεση την αποφεύγεις πολύ εύκολα, του πιάνεις και το δόρυ καθώς έρχεται και απλά το κολλάς στον τοίχο, είσαι για να το τραβήξει αυτός πολύ γρήγορα και για να επιτεθεί ξανά αργότερα, αλλά την ώρα που είσαι απασχολημένος εκεί, ο δεύτερος έρχεται με φόρα και σε χτυπάει με το δόρυ στην κοιλιά, σου κάνει άλλα 4 ζημιά καθώς το κρατάς το δόρυ την ώρα που μπήγεται στους κοιλιακούς σου. Και πόση ζωή έχεις τώρα? Είμαι στα μισά. Φανταστικά. Άρα στάζει το αίμα λίγο κάτω στο χώμα. Αλλά μην ανησυχείς, γιατί Δάντη είναι η σειρά σου τώρα. Την ώρα που βγαίνει αυτή η σαύρα έξω ο Γκούμπναρ, τον βλέπεις καλύτερα στο φως, συνειδητοποιείς ότι ούτε εσύ έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα μέσα στην οργή σου και σου φαίνεται κάτι μοναδικό, όπως έχεις αισθανθεί και εσύ για τον εαυτό σου. Είναι στην ουσία μια ανθρωπόμορφη σαύρα αυτό που βλέπεις εκεί. Ο Δάντης, από όσο θυμάται τον εαυτό του, ζούσε στο, όπως έχει ακούσει να το αποκαλούν, Ίδρυμα για τους Κακόμοιρους. Έχει καταλάβει ότι τον έχουν φυλακίσει λόγω της εμφάνισής του και των μαγικών ιδιωτήτων του. Το όνομά του σημαίνει Παντοτινός και από ό,τι του έχουν πει, είναι ένα όνομα που δεν του δόθηκε στο Ίδρυμα. Κάποιος, κάποτε, του είχε δώσει αυτό το όνομα. Από τη μία αισθάνεται ξεχωριστός που τον αντιμετωπίζουν ως κάτι τόσο υπερφυσικό και μυστήριο, αλλά κάποιο κομμάτι του θα ήθελε να μοιάζει με τους ανθρώπους, τους καθηγητές του Ιδρύματος, που φοράνε τα κομψά ρούχα τους και τα γυαλιά τους. Δεν θυμάται αν γεννήθηκε έτσι ή αν απόκτησε αυτή τη μορφή στην πορεία της ζωής του, αλλά έχει το σώμα και τα χαρακτηριστικά μιας δίποδης σαύρας που εκπνέει οξύ. Ψήθυροι λένε ότι θυμίζει τον δράκο που κάποτε είχε ρημάξει αυτή τη γη και ότι αυτός ο φόβος είναι που οδήγησε στη στέρηση της ελευθερίας του. Ίσως όμως φοβούνται κυρίως τις πρόσφατες μαγικές δυνάμεις που έχει ανακαλύψει και γι' αυτό τον έχουν κλεισμένο συνέχεια στο δωμάτιό του, το οποίο φόρτισαν με πεδίο που εξασθενεί τη μαγεία. Από τις πιο δημιουργικές στιγμές της ζωής του ήταν η γνωριμία του με μια νεαρή κοπέλα που όμως δεν είχε δει ποτέ. Άκουσε τη φωνή της από το παραθυράκι του δωματίου του και από τότε έχουν κάνει πολλές συζητήσεις μέχρι που καθοδήγησε τη σκέψη της ώστε να μπορεί να κάνει και εκείνη κάποια μαγικά ξόρκια αφού πια η φυλακή του δυσκόλευε τον ίδιο. Δυστυχώς δεν έχει καμία μνήμη από το παρελθόν του. Στις σκέψεις του υπάρχει μια γυναίκα που ουρλιάζει. Ίσως να είναι μια ονειρική σκέψη που δημιούργησε μόνος του. Ίσως να είναι η μητέρα του που οδύρεται, καθώς κάποιοι τον κλέβουν από αυτήν. Όταν και αν έγινε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν πολύ μικρός και αδύναμος. Έτσι έχει ορκιστεί με κάποιο τρόπο να αποκτήσει γνώση που θα οδηγήσει σε δύναμη που ίσως θα τον βοηθήσει να θυμηθεί και θα του χαρίσει την ελευθερία του, την οποία δεν θα αφήσει να του πάρουν ποτέ ξανά. Δάντη, είναι η σειρά σου. Βλέπεις ότι του έχουν πέσει οι φρουροί επάνω του. Αυτό που είπαμε, εγώ από την άλλη, run for it.
από ποια, είναι μια πλευρά που είναι ο τύπος με το τσεκούρι και από εκεί που είναι η φρουρή. Από εκεί που είναι η φρουρή είναι που οδηγεί έξω από το ίδρυμα. Mm-hmm. Άρα προς τα εκείνη την κατεύθυνση, λέει, θα θες να κινηθείς. Ναι, 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 προς τα εκείνη. Την ώρα λοιπόν που βγαίνεις προς τα έξω, βλέπεις ότι οι φρουροί παίρνουν λίγο την προσοχή τους από τον άλλον, τη στρέφουν σε σένα. Οπότε καθώς τρέχεις, σου κάνουν δύο επιθέσεις, οι οποίες αστοχούν και οι δύο. Οπότε βγαίνεις προς τα έξω. Ωραία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλη την ταχύτητά σου. Και τι βλέπω έξω, λοιπόν, ξαναβλέπω τον κήπο, φαντάζομαι. Βλέπεις τον κήπο, σωστά. Και τη μάντρα που οδηγεί προς την ελευθερία σου. Πάω για τη μάντρα. Ωραία, λοιπόν. Βλέπεις ότι οι φρουροί έχουν διαλύσει λίγο, γιατί έχουν φοβηθεί με αυτά που έχουν γίνει. Γκούγναρ, είναι η σειρά σου. Ο Γκούγναρ πλέον δεν βλέπει μπροστά του τίποτα διαφορετικό από το θυμό του, καθώς πλέον η συνείδηση του Γκούγναρ έχει φύγει στο πίσω μέρος του μυαλού του και προσπαθεί να αρπάξει τον τύπο με το τσεκούρι και να τον πετάξει σε άλλους φρουρούς. Καθώς Δάντε τρέχει μακριά, ακούς μια φωνή οργής μέσα από το ίδρυμα, που πρέπει να είναι αυτός ο αγριογουρούν άνθρωπος, ας πούμε. Θέλω να ρίξεις μια ζαριά αθλητισμού, Γκούγναρ, αλλά επειδή θες να σπρώξεις τον τύπο άλλη κατεύθυνση από ότι είναι το σπρώξιμο, θα είναι με disadvantage η ζαριά, που σημαίνει ότι θα είναι κανονική ζαριά για σένα, επειδή είσαι σε rage. 21 με ένα ζαρί, να ρίξω καν 3. Οπότε πιάνεις τον τύπο που έχει το τσεκούρι, τον τραβάς με δύναμη, γυρνάει με τα πόδια του να κάνουν ένα ψαλίδι στον αέρα, ρε παιδί μου, και πας και τον πετάς πάνω στους δύο φρουρούς που είναι εκεί. Οπότε αυτοί τι να ρίξουνε, να ρίξουν ένα dexterity save, ας πούμε, και πέφτουν εκεί δύο κάτω. Γίνονται ένα κουβάρι μαζί με τον τύπο που τους πέταξε πάνω. Είναι η σειρά του τύπου, τι θα κάνει. Θα σηκωθεί όρθιος και θα μαζέψει λίγο τον εαυτό του μέχρι να σε ξαναδεί, να ξεζαλιστεί λίγο. Και παίζουν οι φρουροί τώρα, οι οποίοι προσπαθούν να σηκωθούν και οι ίδιοι. Με την κίνησή σου θα κάνεις κάτι άλλο, Γκούγναρ? Με την κίνησή μου, αφού τους έχω ρίξει κάτω, θα προσπαθήσω να απομακρυνθώ άοπλο σήμερα, ώστε να είμαι σε απόσταση αναπνοής. Με το σε που σηκωθεί δηλαδή, να είμαι έτοιμος να τον μπουκετώσω. Ο τυπάς με τσεκούρι. Ο άλλος φρουρός που είχε πεταχτεί στην άκρη έρχεται τώρα στο πλάι σου, σου κάνει μια επίθεση 14. Περνάει. Άλλα 4 ζημιά, που θα είναι η μισή αυτή τη φορά. Δεν είναι η μισή. Δεν είσαι σε rage. Α, ναι. Ναι, 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 σωστά. Οπότε σου καρφώνει αυτό το δόρυ στα πλευρά. Το πιάνεις πάλι με το χέρι σου για να μην καρφωθεί τελείως μέσα. Και τι θες να κάνεις, Δάντη? Εγώ νόμιζα ότι έχω πηδήξει τη μάντρα και φεύγω. Ή όχι. Ωραία. Απλά δεν αλλάζει κάτι. Απλά πηγαίνεις προς τα εκεί. Ναι. Μέσα από τον κήπο στη μάντρα για να πηδήξω από πάνω. Αυτό είναι το πλάνο μου τουλάχιστον. Συνεχίζεις και τρέχεις. Ωραία. Mm. Οπότε, Γκούγναρ, είναι η σειρά σου πάλι. Mm. Όπως είναι μπροστά μου ο τυπάκος με το τσεκούρι, θα προσπαθήσω να τον πιάσω το κεφάλι και να τον κοπανίσω στον κοντινότερο τοίχο. Ή άμα δεν είναι διαθέσιμος κάποιος τοίχος, θα τον κοπανίσω πάνω στο τσεκούρι του. Δεν με νοιάζει. Έχει τοίχο. Ναι, μπορείς να το... θα μπορώ να το δοκιμάσουμε αυτό. Θα είναι λίγο δύσκολο. Ρίξε πάλι ένα athletics χωρίς advantage, γιατί είναι με disadvantage στην ουσία. Ωραία. Είμαστε στα 9. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τον πιάνεις με το χέρι σου από το κεφάλι, mm-hmm, και με το άλλο χέρι πιάνεις το τσεκούρι, τον κολλάς στον τοίχο και το σπρώχνεις να του το κολλήσεις στη μούρη. Φυσικά αυτός αντιστέκεται. Τον βλέπεις, βλέπεις τον υδρότα του, έχει γυαλίσει το σώμα του. Το πρόσωπό του έχει γεμίσει υδρότες και σφίγγει και δείχνει τα δόντια του, ο οποίος, όπως τον έχεις εκεί, σου χώνει μια κουτουλιά στη μύτη. Μην είναι το δυνατότερο σημείο μου. Με 9 επίθεση δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Απλά του κάνει μια κτουφ, ξέρω εγώ. Μένεις ακίνητος και τον κοιτάς εκεί. Οι φρουροί σηκώνονται και τρέχουν πίσω από το Δάντη με όλη του την ταχύτητα. Ο ένας από αυτούς με το ξυρισμένο κεφάλι λέει: πάμε εμείς από εδώ, κάτσε εσύ εδώ. Πάμε, αδελφέ, λέει στον άλλον και τρέχουνε προς τον Δάντη. Εντάξει, είμαι και 2 μέτρα όμως, σιγά με φτάσουνε. Ίσα, πως θα σε φτάσουνε πιο εύκολα. Γιατί απέχεις και 2 μέτρα πιο κοντά σε αυτούς. Ο άλλος φρουρός σου επιτίθεται, Γκούγναρ, για 13 επίθεση. Δεν περνάει. Ωραία, λοιπόν, αυτή τη φορά καθώς έρχεται, κάνεις λίγο στο πλάι και του πιάνεις το δόρυ και το ταρακουνάς μέχρι να χάσει την ισορροπία του. Δεν καταφέρεις να το πάρεις όμως και αυτή τη φορά. Δάντη, είναι η σειρά σου. Ακούς φωνές πίσω σου. Έχεις κουνηθεί 2 φορές, δηλαδή. Φαντάζομαι ότι είσαι γύρω στα, απέχεις γύρω στα 24 βήματα από αυτούς περίπου και αυτοί έχουν κουνηθεί μια φορά προς τα εσένα, που σημαίνει ότι μείωσαν την απόσταση στα 12 βήματα περίπου. Τι θες να κάνεις? Κοίτα, in theory
Εγώ δεν φοράω τίποτα και τρέχω. Και έχω ένα δρασκερισμό ενός ανθρώπου 2 μέτρα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που είναι με πανοπλίες και πιο κοντοί μπορώ να τους κάνω ουτράν εύκολα. Οπότε συνεχίζω να τρέχω. Ωραία. Μπορείς να ρίξεις ένα intelligence όμως. Μέσα και σου αρέσει να παίζεις με intelligence. 12 και 2, 14. Πολύ ωραία. Ισχύει αυτό που λες λοιπόν, αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι αυτοί είναι γυμνασμένοι και εκπαιδευμένοι σε αυτό το πράγμα. Στην πράξη, ενώ εσύ είσαι πιο ψηλός και πιο ελαφρύς, αναλογικά σε σχέση με αυτά που φοράς, πιστεύεις ότι κινείστε περίπου με την ίδια ταχύτητα. Το θέμα ποιο είναι όμως, αν βάλεις στην εξίσωση, καθώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά, και την αντοχή σου, που είσαι πολύ αγύμναστος αυτές τις μέρες, πιστεύεις ότι δεν θα μπορείς να τρέχεις για πάρα πολύ σε σχέση με αυτούς. Αλλά πόσο μακριά είναι η μάντρα, δηλαδή δεν την έχω φτάσει ακόμα κοντά. Πόσο απέχει η μάντρα από μένα. Κοντεύεις να τη φτάσεις στην επόμενη κίνηση, ας πούμε, θα την περάσεις, όπως μπορούν να την περάσουν και οι άλλοι. Απλά σου λέω εσύ ό,τι θέλεις κάνεις. Εγώ θέλω να δοκιμάσω να πάω στη μάντρα. Τέλεια. Οπότε πηγαίνεις προς τα εκεί. Θα πω ότι περνάς τη μάντρα σχετικά εύκολα, χωρίς να ρίξουμε ζαριά. Είναι κοντή και μικρή. Και είναι νομίζω ο τρίτος γύρος που τρέχεις. Από εδώ και πέρα, επειδή η αντοχή σου είναι τέτοια, θα χρειαστεί να μου ρίξεις ένα Constitution Saving Throw την επόμενη φορά που θα τρέξεις. Okay. Πίσω στον Gungnar τώρα. Ταυτόχρονα βλέπεις Gungnar είναι άλλος ένας τύπος εκεί που τρέχει στο διάδρομο και φωνάζει «Φαγητό! Μα πού είναι το φαγητό!» που εκεί που έρχεται και καμιά κότα έρχεται και περνάει μέσα από τρέχοντας εκεί πέρα που είχε έρθει από το προάβλιο και επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, ξέρω εγώ. Ενώ οι υπόλοιποι του ιδρύματος και οι υπόλοιποι φρουρίστε κουρ μακριά και παρακολουθούν τη μάχη που γίνεται εκεί. Συνήθως θα ασχολούν με το φαγητό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τον Gungnar. Οπότε θα συνεχίσω να πιέζω το κεφάλι του φίλου μας προς το τσεκούρι. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να μην υπάρχει πλέον κεφάλι του φίλου μας. Θέλω να ρίξεις ένα athletics. 8. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ έφερα ένα ωραιότατο 5. Οπότε τον χτυπάς μία στο κεφάλι, στον τοίχο και σπρώχνεις και μία το τσεκούρι και νιώθεις το κεφάλι του αργά αργά σαν να λιώνει λιγάκι επιφανειακά όμως προς το παρόν. Ακούς τον φρουρό να σου φωνάζει «Σταμάτα τώρα! Σταμάτα! Να το συζητήσουμε!» «Εσύ το ξεκίνησες!» Οπότε πόση ζωή έχεις? 4. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε σου κάνει άλλη μια επίθεση. Χραχ! Και νομίζω ότι μένεις με 2, γιατί θα σου κάνει άλλα 4 ζημιά. Δεν το νομίζω. Και παίζει ο επόμενος. Ο τύπος με το τσεκούρι σε σπρώχνει μία μακριά, ίσα ίσα για να φύγεις από μπροστά του, σηκώνει το τσεκούρι και σου ρίχνει μία. Το αποφεύγεις με μία πολύ έτσι επιδέξια κίνηση. 11 ήταν η επίθεση. Είναι η σειρά του Δάντι. Πέρασα τη μάντρα και θέλω να ρίξω το save. Θέλω να ρίξεις ένα Constitution save. 8 συν 2, 10. Είσαι εντάξει προς το παρόν, μπορείς να συνεχίσεις και να τρέχεις χωρίς θέμα. Αλλά προς τα πού τρέχω τώρα, δηλαδή μετά τη μάντρα τι υπήρχε? Τέλεια, βλέπεις προς τα κάτω, ο λόφος που κατηφορίζει ας πούμε, βλέπεις τον ποταμό Κούμπουα, ο οποίος είναι σαν να εισβάλλει στην ουσία σε ένα τεράστιο δάσος, μια ζούγκλα και χάνεται εκεί μέσα όσο κατεβαίνεις, που δεν φαίνεται από ψηλά. Οπότε φαίνεται αυτή η ζούγκλα ας πούμε μπροστά σου, που μπορείς να κρυφτείς πιο εύκολα. Οπότε θέλω να μου ρίξεις και ένα 20πλευρο ζάρι. 17. Ωραία. Gungnar είναι πάλι η σειρά σου. Μάντεψε. Μαντεύω. Οπότε παίρνεις φορά και ρίξε μου, ναι, ρίξε ένα athletics πάλι. Καλό. Όσο καλύτερα μπορώ. 22 σου κάνει. 22 μου κάνει πάρα πολύ, γιατί εγώ έφερα 7. Και καθώς πας με φορά, παίρνεις το τσεκούρι από τα χέρια του. Δεν το παίρνεις ακριβώς. Το σπρώχνεις μαζί με τα χέρια του, τον κολλάς στον τοίχο και του πιέζεις το κεφάλι. Μέχρι που ακούγεται ένα κρακ και βλέπεις το κεφάλι του να είναι γεμάτο αίματα. Γυρνάω στον άλλο γκάρντ. Είσαι επόμενος, ανθρωπάκο. Ο ψηλός άντρας που έχει ματώσει απλά έχει μια τέτοια έκφραση. Πιάνει τα χέρια του, αφήνει το τσεκούρι να πέσει και σαν να μην γίνεται μάχη πια, απλά περπατάει αργά-αργά και απομακρύνεται. Σε τέτοια φάση, ρε παιδί μου, ξεσπιάνει τα χέρια του, τα κοιτάει που είναι μέσα στο αίμα και αργά-αργά απομακρύνεται. Οπότε, ναι, μπορείς να του κάνεις μια ευκαιριακή επίθεση, άμα θες. Ασφαλώς. Μα έχω το τσεκούρι του στα χέρια μου. Δεν το έχεις το τσεκούρι του στα χέρια σου. Τέλεια, απλά θα του ρίξω μια σφαλιάρα.
το έχει αφήσει να πέσει κάτω. Θεωρείται melee weapon, φαντάζομαι, το μπουκέτο. Ναι, ναι, ναι. Ρίξε κανονικά και νομίζω είσαι proficient με τις μπουνιές, οπότε... Ναι, ναι, οπότε είμαι στα 10. Απλά του χωρίς πολύ εύκολα μια σφαλιάρα, τάκ, στο σβέρκο, ξέρω εγώ, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Δεν του κάνει ζημιά, απλά τον χτυπάς, ξέρω εγώ, σε αγνοεί ο τύπος. Φαίνεται ότι, ξέρεις, δεν στέκει και πολύ καλά. Αλλά τι να σκεφτεί ο Γκούναρ τώρα, ο ίδιος τώρα. Για το ποιο στέκει καλά και ποιο δεν στέκει αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι σκέφτεται. Ο άλλος φρουρός μαζεύει ό,τι θάρρος του έχει απομείνει και ορμάει επάνω σου. Καλώς τον. Άσος! Οπότε έρχεται με φορά και καρφώνει τη λόγχη του πάνω στο ξύλο. Ακριβώς εκεί τον κοιτάς, δηλαδή από πίσω σου, και είναι το κεφάλι του εδώ, ας πούμε. Είναι και ψηλός αυτός, έχει σκύψει για να κάνει αυτό το χτύπημα, για να βάλει όλη τη δύναμη. Οι υπόλοιποι φρουροί τρέχουν προς τα εσένα, Δάντη. Ναι. Είστε, φαντάσου, στα 12 βήματα απόσταση μεταξύ σας. Τώρα μπορείς να μου κάνεις ένα Constitution save. Βασικά Constitution σκέτο, δεν είναι save, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί για σένα είναι το ίδιο λογικά. 14 και συν 2, 16. Πολύ ωραία, μπορείς να συνεχίσεις να τρέχεις. Πλησιάζεις, βλέπεις πιο κοντά το δάσος. Εντάξει, είναι λίγο μακριά ακόμα, μέχρι να κατεβείς τον τέτοιο. Αλλά οι φρουροί συνεχίζουν και σε κυνηγάνε. Οπότε, ρίξε μου άλλο ένα 20 πλευρό. 2. Να το αγνοήσουμε αυτό, καλύτερα. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αυτή η ζαριά είναι για τους φρουρούς. Οπότε, όσο πιο μικρό φέρνεις, τόσο καλύτερα. Έπαιξε ο Δάντης, είναι η σειρά του Γκούγναρ. Παίρνω το γνώριμο τσεκούρι στα χέρια μου. Μπορείς να πάρεις το τσεκούρι, λοιπόν. Και το χρησιμοποιώ ενάντια στην κοημένο φρουρό. Είναι ενέργεια να πάρεις το τσεκούρι. Α, καλύτερα τότε. Πιάνω το φρουρό από το λαιμό. Ναι, δεν θα σηκώσω το τσεκούρι, απλά θα τον στραγγαλίσω. Οκ, λοιπόν. Οπότε ρίξε μου ένα athletics. Τέλεια, έχω φέρει και μικρό νούμερο, Γκουγκ. Είναι ευκαιρία σου. Έχω disadvantage. Έχεις advantage αυτή τη φορά. Τέλεια. Ωραία, 22. Τον πιάνεις. Και... Πόσο έχει, sorry, συν 10 έχει. Πώς φέρνει μια 25. Είναι ζυγισμένα αυτά τα ζάρια, τι παίζει. Το πιάνει από το λαιμό. Έτσι, όπως πνίγεται, βλέπεις ο λαιμός του και το πρόσωπό του να γίνονται μπλε σιγά-σιγά. Προσπαθεί να σε καρφώσει όμως. Α, με καρφώσει. Με τη λόγχη του. Ο κύριος Βαγγέλης με καρφώνει, ζηλεύεις. 10 επίθεση. 7 συν 3, 10. Οπότε προσπαθεί να βρει κρέας, απλά βρίσκει το πίσω μέρος της πλάτης σου, ρε παιδί μου, έτσι όπως πάει πλάι από τα πλευρά σου, ας πούμε, και απλά τον κρατάς από το λαιμό. Και είναι η σειρά των άλλων φρουρών οι οποίοι τρέχουν. Όπως γυρνάς μια στιγμή πίσω, Δάντη, να δεις τι γίνεται, βλέπεις τους φρουρούς έχουν πάρει ένα δρομάκι το οποίο τα απέφυγες εσύ και είναι με πολλές πέτρες, ας πούμε έτσι, και πολύ ανώμαλο. Να δούμε αν θα μπορέσουν να το περάσουν. Δεν θα μπορέσουν να το περάσουν, οπότε βλέπεις μένουν λίγο πίσω. Είναι ευκαιρία μου να πάω εγώ λίγο μπροστά. Είναι ευκαιρία να πας λίγο μπροστά. Μισό λεπτό να σου βρίξω και για σένα ένα 20 πλευρό. Τέλεια. Γυρνάς μπροστά λοιπόν και χωρίς πρόβλημα συνεχίζεις και τρέχεις. Βλέπεις την ζούγκλα ακριβώς μπροστά σου σιγά σιγά να έρχεται και θέλω να μου ρίξεις άλλο ένα constitution. Natural assos. Natural assos. Είναι 2-3. Μήπως είναι ζυγισμένα τα ζάρια σου. Πέσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καθώς τρέχεις θα αποκτήσεις ένα επίπεδο κούρασης. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι έχεις μειονέκτημα σε όλα τα ability checks. Καλά, okay. Άρα μήπως σιγά σιγά από τη στιγμή που αισθάνομαι την κούραση να κοιτάξω γύρω μου πως υπάρχει κάτι να κρυφτώ. Okay. Ναι, γιατί όχι. Οπότε ναι, θέλω να μου ρίξεις ένα perception λοιπόν, αλλά με disadvantage. Όπως έφερε το ζάρι, έφερε 13. Το ίδιο μείνει στην έννοια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέπεις πριν από τη ζούγκλα κάτι ψηλούς θάμνους. Δεν είναι ότι καλύτερο για να κρυφτείς και να εξαφανιστείς από τα μάτια της γης, γιατί έχεις δύο ανθρώπους που σε κυνηγάνε. Θα πάει πίσω από τους θάμνους, ας πούμε. Οκ. Okay. Θα σε δούνε. Θα με δούνε. Αλλά τουλάχιστον θα σου δώσει ίσως ένα πλεονέκτημα για λίγη ώρα που δεν θα σε βλέπουν. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις με αυτό. Αλλάξεις κατεύθυνση, να κάνεις ένα ξόρκι, δεν ξέρω. Οτιδήποτε. Ή να κρυφτείς μες στο θάμνο. Δεν ξέρω. Απλά σου λέω ότι θα έχεις ένα πλεονέκτημα για λίγη ώρα. Σταματάω και γυρνάω να τους ρίξω Ray of Frost. Για να τους καθυστερήσω. Τέλεια. Οπότε μπορείς χωρίς να σταματήσεις, τρέχοντας με πίσω βήματα, ας πούμε, λίγο για λίγη ώρα, απλά θα κουνηθείς λίγο πιο αργά στη σειρά σου. Μπορείς να κάνεις αυτό, βεβαίως. Ρίξε. Αυτό είναι χωρίς disadvantage. Δεν είναι ability check. Οπότε θέλω να μου ρίξεις μια ζαριά ξορκιού στην ουσία.
επίθεση εξορκιού. Natural Assassin's και πάλι. Natural Assassin's. Παγώσα τον εαυτό μου στο τέλος, ρε. Πολύ κρίμα. Αποφεύγουν τα. Ρε, εσύ είσαι καλός, ρε. Αποφεύγουν την παγερή σου ακτίνα. Ανοίγουν στη δεξιά-αριστερά και οι δύο. Βλέπει έτσι, φαίνεται η εκπαίδευσή του. Σαν να του σημάδευε το ξώτη. Κάνανε, κάνανε και οι δύο σκύψαν και φύγανε σε διαφορετικέ κατευθύνσει. Και τώρα με, ένα, με μια κίνηση zigzag για να αποφύγουν τυχόν δεύτερο χτύπημα. Έρχονται τρέχοντα προ το μέρο σου. Πια είναι στα 8 βήματα από σένα. Α, ρίξε μου και ένα 20 πλευρό. 19. Να, τώρα έρθει το 19. Οπότε ναι, είναι κοντά σου, είναι στα 8 βήματα και πλησιάζουν. Και παίζει ο Γκούγκναρ. Συνεχίζω να στίβω. Ωραία, πάμε, ένα strength ακόμα. Athletics. Advantage, έτσι. Ναι. 14 και 5, 19. Okay. Αρχίζει και βγαίνει αίμα από το στόμα του. Σηκώνει τα χέρια του ψηλά και σου λέει, ας σε παρακαλώ, ας με. Αφήνει το δόρυ του κάτω, σου πιάνει το χέρι με τα δύο χέρια και προσπαθεί να ξεφύγει απλώς, βασικά. Οπότε πάμε ένα strength. Athletics. 18 και 5, 23. Οπότε δεν μπορεί να ξεφύγει από μόνος του. Τραβάει απλά με δύναμη, δεν μπορεί να ξεφύγει. Δάντι, είναι η σειρά σου πάλι. Ένα constitution για να συνεχίσεις να τρέχεις. Αν και περίμενε. Επειδή στον προηγούμενο γύρο δεν έτρεξες full και μου έριξες constitution, σε αυτό το γύρο μη μου ρίξεις. Okay. Ωραία, λοιπόν, από τη στιγμή που το Ray of Frost δεν έπιασε. Δεν πέτυχε. Μπορείς να δοκιμάσεις πάλι Ray of Frost. Θα δοκιμάσω Acid Breath. Τέλεια. Αυτή είναι στα 8 βήματα από σένα. Θα χρειαστεί να πας πιο κοντά τους για να τους πετύχεις. 30 feet line. Δεν τους πιάνει. Οπότε είναι 6 βήματα πρακτικά. Ωραία, κάνω μια μικρή αναμονή 2 δευτερόλεπτα για να πλησιάσουν και το ρίχνω. Αυτό ακριβώς, με το που έρχονται πιο κοντά. Και για πες μου τι σου λέει. 2D6 acid damage, DC10 dexterity save. 2 εξάπλευρα. Θα είναι η ζημιά που θα κάνεις αυτή. 4 και 5, 9. 9 ζημιά, είναι καλούτσικη. Dexterity save και dexterity save. Και οι δύο απέτυχαν. Καθώς έτσι κάνουν ζιγζάκ για να αποφύγουν τις ρηπές σου, τη στιγμή που ενώνονται για λίγο στην ίδια ευθεία, το βλέπεις για λίγο σε αργή κίνηση και εκείνη που φτύνεις την πνοή σου. Ξανεβάζω το pH. Το βλέπεις ότι τους πιάνει, ρε παιδί μου, και τους λούζει και αρχίζουν και καίγονται λίγο. Αλλά το έχεις ψηλό χρησιμοποιήσει στην προηγούμενη καταδίωξη. Θα πούμε απλά ότι κάνεις τη μισή ζημιά και συνεχίζουμε. Πες ότι δεν το έχεις χρησιμοποιήσει τελείως. Απλά βγαίνει λίγο πιο λίγο οξύ από ότι σύνδεση. Πρέπει να μαζευτεί πάλι λίγο έτσι, να το μαζέψεις. Άρα δεν έχω στο μέλλον να ρίξω άλλο πριν κάνω ρέστη μου. Τελείωσε το οξύ. Ναι. Εντάξει, όλο και κάτι θα έχει, αλλά δεν θα είναι, θα πούμε ότι δεν είναι ικανό για να κάνει ζημιά, ας πούμε. Οπότε τους βλέπεις ότι ζορίζονται και νευριάζουν ακόμα περισσότερο και έρχονται προς το μέρος σου τρελαμένοι. Γκούγκναρ, είναι η σειρά σου. Έχεις έναν φρουρό στα χέρια. Αναπνέει ακόμα. Αναπνέει ακόμα, ναι. Γιατί, συνεχίζω. Πώς το κρατάς στα χέρια σου? Τα χέρια του αφήνονται κάτω ελεύθερα και ακούγονται δυνατά οι κραυγές των υπολείπων και δημιουργείται έτσι μια ατμόσφαιρα. Αυτή που είναι τριγύρω εκεί του ιδρύματος, μαζί με τον ήχο από τις κότες τρέχουν εκεί γύρω και τον έναν τύπο που τρέχει εκεί και φωνάζει «Φαγητό! Φαγητό!». Τα βλέπεις όλα αυτά σε αργή κίνηση και τα ακούς στο πίσω μέρος του μυαλού σου και θέλω να ρίξεις ένα athletics. Νιώθεις κάτι, τρέχουν προς το ψηλό τύπο να δούνε τι έχει η μούρη του. 12. Καθώς τον σφίγγεις στα χέρια σου, καταλαβαίνεις ότι ζει ακόμα. Βλέπεις τα μάτια του να σε παρακαλάνε. Και τα χέρια του παίρνουν κι άλλη δύναμη και κρατάνε τον καρπό σου. Προσπαθεί να ξεφύγει. Ρίξε athletics. 23. Δεν ξεφεύγει. Του ψιθυρίζω γλυκά ότι... Ο Εράτου θα ευχαριστηθεί με τη θυσία σου. Οι υπόλοιποι φρουροί τρέχουν και φτάνουν σε απόσταση αναπνοής τον Δάντι. Είναι καμένα τα πρόσωπά τους. Είναι έτοιμοι με τις λόγχες τους να σε καρφώσουν και σου λένε «Μη κουνηθείς, αδελφέ!». Αδελφέ, θα φας άλλο ένα Ray of Frost. Πρόσεξε να δεις, να σου πω κάτι για να ξέρεις. Επειδή ναι, αυτή η επίθεση είναι εξ αποστάσεως, θα είσαι σε μειονεκτική θέση αν τη ρίξεις μπροστά στη μούρη. Θα τη ρίξω όμως, δεν πειράζει. Δεν έχω άλλη επιλογή, δεν έχω όπλο κάτι τέτοιο. Αυτό, γυρνάω και τους ρίχνω Ray of Frost, ό,τι γίνει. Ωραία, θέλω να ρίξεις μια ζαριά. Συν το καρίσμα σου που είναι συν 3 και συν το proficiency που είναι συν 2, συν 5 σύνολο. Αλλά είναι με μειονέκτημα. Πρέπει να ρίξεις 2.
Ωραία, έχουμε ένα 20 και ένα 19. Φανταστικά. Παναγιά μου. Μετά τους άσους και κρατάμε το μικρότερο. Ναι. Θέλω να ρίξεις τη ζημιά που λέει το ξόρκι ότι κάνει. Ένα οχτάπλευρο. Ένα οχτάπλευρο. 6. Έτσι όπως είναι ήδη καμένη και σου λένε να σταματήσεις, σηκώνεις το χέρι σου, λες μια μαγική λέξη, μια λευκή ακτίνα που είναι σαν κάτι μεταξύ ακτίνα και καπνού βγαίνει από το χέρι σου, χτυπάει κατευθείαν τον έναν τύπο στη μούρη, πιάνει τα μάτια του, προλαβαίνεις να δεις το ένα μάτι του έχει παγώσει τελείως και πέφτει κάτω κρατώντας το πρόσωπό του και αφήνοντας το δέρο του να πέσει κάτω. Γκούνναρ. Ο άλλος δεν επηρεάστηκε. Ο άλλος δεν επηρεάστηκε, είναι για έναν. Okay. Ο Γκούνναρ θα συνεχίσει να σφύγει. Συγγνώμη, να πω στο δάντιο ότι μπορεί να συνεχίσει να τρέχει αν θέλει. Αλλά θα δεχτεί μια επίθεση από το φρουρό που είναι δίπλα του. Όχι, δεν θα συνεχίσω να τρέχω. Θα προσπαθήσω να πάρω το δώρο στον επόμενο γύρο ή σε αυτόν, δεν ξέρω πού προλάβω. Ωραία. Οπότε, Γκούνναρ, είναι ο άλλος έτσι. Κοκκινεί στα μάτια του. Με 18 και 5, 23. Δεν τον βλέπω σοϊ. Πώς είναι εκεί και σου κρατάει τα χέρια. Αφήνει το ένα χέρι αργά αργά. Όχι, όχι. Ακούγονται φωνές από εκεί. Αφήνει και το άλλο να κρεμαστεί μόνο με το δάχτυλό του για λίγο πάνω στον καρπό σου, μέχρι που θα πέσουν και τα δύο χέρια του κάτω και θα μείνει να τον κρατάς από το λαιμό και θα στέκει ακίνητος χωρίς να νιώθεις καν την ανάσα του στα χέρια σου. Αυτό είναι inside joke για την Αθηνά. Αυτό σκέφτεται. Αυτό θα ακουστεί πολλές φορές. Από εκεί και έπειτα, άπαξ και αυτός έχει πεθάνει, θα σηκώσω το τσεκουρί και θα ψάξω τον άλλον που έφυγε. Βλέπεις ότι οι φρουροί που είναι εκεί, στο προάβλιο, κάνουν μικρά βηματάκια πίσω. Φοβούνται να πλησιάσουν, αλλά σφίγγουν τα όπλα τους με θυμό προς τα εσένα. Και είναι η σειρά να παίξουν οι φρουροί που έχουν απομείνει. Ο εξής ένας, ο φρουρός που είναι εκεί κοντά σου, Δαντή, κοιτάζει μία εσένα, κοιτάζει ναι. τον συνάδελφό του που είναι κάτω, ξανακοιτάζει εσένα, σφίγγει τα δόντια του, πετάει το δόρυ του κάτω, σε αγνοεί και προσπαθεί να τον επαναφέρει. Okay, αρπάζω λοιπόν και τα δύο δόρια, ή μάλλον το ένα στο ένα χέρι και το άλλο το κλωτσάω. Καταρχάς, με το που σκύβει πάνω στον φίλο του, έτσι προσπαθεί να τον επαναφέρει και σου λέει: θα τα πούμε στην κόλαση, αδερφέ. Ουφ. Ωραία, τώρα πες μου τι κάνεις. Το ένα σκύβω να το πιάσω και το άλλο θέλω να το κλωτσίσω μακριά ή κάτι παρόμοιο. Αδερφέ. Ωραία, θα πούμε ότι καταφέρεις να το κάνεις αυτό. Δεν είναι και κάτι. Κλωτσάς και το άλλο. Εντάξει, μου φανταστείς ότι πάει εκεί 500 μέτρα μακριά. Και μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις πάλι. Κάτι, το έχω πάρει στα χέρια μου το άλλο, σωστά. Το ένα το έχω πάρει στα χέρια μου, το άλλο το κλωτσάω. Ναι. Ωραία, όχι, πάω να τους σκοτώσω. Α, θες να το είναι αδύναμη. Βασικά αυτόν τον ένα που είναι απασχολημένος και κάνει τον άλλον. Πώς το λένε, προσπαθεί να τον επαναφέρει. Ο άλλος είναι ήδη down. Σηκώνεις το δόρυ σου ψηλά λοιπόν και θέλω να μου ρίξεις μια επίθεση. 12. Και η δύναμή σου είναι συν 2. Ναι, και το δόρυ είναι ευκολόπλο, οπότε πιστεύω μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. 16. Οπότε τον καρφώνεις με δύναμη και θέλω να ρίξεις μια ζημιά. Ρίξε μου ένα εξάπλευρο. 3. Και 2 που είναι η δύναμή σου, 5. Οπότε κάνεις ένα χρακό στον άλλον που είναι γυρισμένο στην πλάτη, πάνω από τον φίλο του. Γυρνάει, σηκώνεται έτσι όπως είναι καρφωμένος. Αντανακλαστικά το χέρι του πάει να βγάλει το δόρυ από πίσω. Και όπως είναι καρφωμένος, έτσι γυρνάει και σε κοιτάει. Είσαι δηλός, αδελφέ. Βάρα του και μια κλωτσιά. Του χτυπάς και μια, τον ξεκαρφώνεις από το δόρυ και πέφτει κάτω στον φίλο του επάνω. Γκούνναρ, ναι, πες μου τώρα τι θες να κάνεις. Σηκώνω το τσεκούρι μου που για πολύ καιρό ήμασταν χωριά. Χωριστά. Α, ήταν το δικό του τσεκούρι. Από ό,τι φαίνεται το αναγνώρισε. Τι υπάρχει μπροστά μου. Ένας διάδρομος που οδηγεί προς την ελευθερία. Ψάχνω να βρω που είναι ο τύπος που δεν αποτελείωσα πλήρως. Με τα μάτια μου. Τον έχουν μαζέψει λίγο. Και προσπαθούν τον, να... μαζέψει. Τον έχουν μαζέψει εκεί μεταξύ τους και προσπαθούν να τον γιατρέψουν να του κάνουν ό,τι είναι του να κάνουν. Του πετάω τη λόγχη. Του πετάς τη λόγχη που είναι κάτω. Ναι. Τι εννοεί θα φύγει. Ωραία, σηκώνεις και τη λόγχη, αλλά να ξαναπάμε και λίγο στο δάτη γιατί έχεις κάνει και το τσεκούρι και τη λόγχη πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και τους έχεις σκοτώσει δάτη. Τι θες να κάνεις. Από κούραση πώς είμαι. Έχεις κουραστεί αρκετά βασικά. Μπορείς να προσπαθήσεις να συνεχίσεις να τρέχεις. Βλέπω τι γίνεται μέσα από άλλους που έχεις σκοτώσει. Είμαι πολύ μακριά γι' αυτό. Έχεις μακριά πια γι' αυτό. Άρα δεν ξέρω τι έχει γίνει μέσα στο ίδρυμα. Όχι, δεν ξέρεις τι γίνει μέσα στο ίδρυμα. Okay, οπότε παίρνω το δόρυ και τρέχω, συνεχίζω να τρέχω προς τη ζούγκλα τότε. Οπότε, Γκούνναρ, έχεις πάρει το ακόντιο. Θα παίξουμε λίγο πιο γρήγορα εφόσον δεν σας κυνηγάνε τόσο οι φρουροί πια. Ρίξε μια επίθεση με ακόντιο. Δυστυχώς, όσο έχουμε το rage, αυτό δεν σταματάει. 14. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ρίξε και μια ζημιά. DXC.
Ωραία, πέντε σου λέω. Πέντε μου λες, το πετάς και καρφώνεται επάνω σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος το κοιτάει λίγο και λέει, κοιτάει τι έγινε. Και έτσι με αυτό το στεναχωρημένο ύφος προσπαθεί να το βγάλει κιόλας. Προσπαθεί να βγάλει το spear. Ναι. Κοίτα, όσο βλέπω target μπροστά μου, εγώ θα συνεχίσω να βαράω. Δυστυχώς. This is the way of the rage. Άπαξ και αυτοί φεύγουν ή τρομάζουν ή οτιδήποτε, θα γίνει λίγο πιο normal άνθρωπος. Κοίτα να δεις. Εκεί τώρα που έχουν μαζευτεί φρουροί μαζί με άμαχους και πετάς εκεί ακόντιο εκεί ανάμεσά τους στην ουσία, βλέπουν ότι δεν σταματάς και ουρλιάζουν, ξέρω εγώ, και μαζεύονται, προσπαθούν να φύγουν από το προάβλιο και οι φρουροί και μαζεύουν και αυτόν που είναι τραυματισμένος αλλά δεν έχει πεθάνει, απλά το κοιτάει και σου λέει τι γίνεται. Και μαζεύουν και φεύγουν ένα μπουλούκι, προσπαθούν να βγουν έξω από το προάβλιο. Θα συνεχίσω να ψάχνω λοιπόν τον παράξενο σαυροφύλλο μου. Μπορείς να τρέξεις προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν τρέχω, σέρνω πρακτικά το τσεκούρι μαζί μου γιατί είμαι και αρκετά πληγωμένος. Καθώς σιγά σιγά η κοκκινάδα στα μάτια μου φεύγει και αρχίζουν να έρχονται πίσω οι σκέψεις και η συνειδητοποίηση. Με το που έχεις συνειδητοποιήσει τι έχεις κάνει, αισθάνεσαι μια στεναχώρια να αναβλύζει από μέσα σου κάπως, από την οποία αισθάνεσαι επίσης ότι θες να τρέξεις και να φύγεις μακριά. Άμα πας προς εκείνη την κατεύθυνση που είχε πάει ο άλλος ως σαυροφύλλος σου ο καινούριος, από μακριά θα τον δεις να χώνεται μέσα σε μια ζούγκλα. Μωρέ, μπράβο μάτι. Θα ακολουθήσω τα βήματα. Μετά από λίγα λεπτά, καθώς περπατάς, δηλαδή έχεις φτάσει στη μέση της απόστασης και κοντεύεις να φτάσεις σε αυτή τη ζούγκλα, ακούς φωνές πίσω σου, ψηλά, πάνω από το λόφο που είναι το ίδρυμα και φωνάζουν «Νάτος!» Αντιλαλεί μια φωνή από μακριά. Βλέπεις πολλά δόρια να έρχονται από το λόφο. «Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον σκοτώσουμε μέχρι να πεθάνουμε όλοι, αρκεί να εκδικηθούμε για τον χαμό των φίλων μας! Για τον χαμό των αδελφών μας!» Είναι και πολλοί επίσης. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Και τους βλέπεις να πέφτουν όλοι μαζί σαν καταράχτης, ορμάνε προς το μέρος σου και ταυτόχρονα επειδή μου νιώθεις και αυτή τη στεναχώρια ότι έχεις κάνει κάτι κακό. Νιώθω ότι άμα εμπλακούμε σε μάχη θα καταλήξει άσχημα για αυτούς, οπότε το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να φύγω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλουν να συζητήσουν μαζί μου. Ναι, δεν αισθάνεσαι ότι θέλουν να συζητήσουν. Απ' την άλλη όμως δεν θέλω να τους οδηγήσω και πάνω στη σαύρα, οπότε θα κοιτάξω να πάω προς το ποτάμι και προσπαθήσω να ανέβω ανάποδα από αυτό, α για να μην αφήνω βήματα και β γιατί με τις πανοπλίες του θα τους είναι πιο δύσκολο να κολυμπήσουν στο ποτάμι κάτι τέτοιο. Ενώ εγώ που είμαι γυμνούλης μπορώ να κολυμπήσω μια χαρά. Ωραία, πηγαίνεις προς το ποτάμι και ταυτόχρονα και εσύ Δάντη από μακριά ακούς φωνές ρε παιδί μου στρατού να έρχεται. Έτσι όπως είσαι μες στη ζούγκλα. Οπότε νιώθεις okay. Σίγουρα ότι και εσύ πρέπει να συνεχίσεις να τρέχεις. Μέχρι να σε χάσουν τελείως. Δάντη θέλω να μου ρίξεις ένα stealth. Έτσι να δούμε πόσο καλά μπορείς να τις αποφύγεις. Με disadvantage, διότι είσαι κουρασμένος. 10. Το 11 είναι το άλλο, άρα 10. Δεν αισθάνεσαι ότι τους έχεις αποφύγει τελείως. Θέλω να μου ρίξεις και ένα constitution save ακόμα. 7 συν 0. 7. Και κουράζεσαι ακόμα περισσότερο. Νιώθεις την ταχύτητά σου να μειώνεται. Οπότε, Γκούλναρ, καθώς τρέχεις μέσα στο ποτάμι, πατάς κάτι βραχάκια ρε παιδί μου που είναι πολύ γλιστερά και θέλω να μου ρίξεις ένα acrobatics. 7. Γλιστράς λίγο και πέφτεις κάτω, χάνεις λίγο από την ταχύτητά σου μέχρι να ξανασηκωθείς και να μπορέσεις να κουνηθείς πέρα από το ποτάμι. Οι φρουροί συνεχίζουν και έρχονται. Δάντη, θέλω να μου ρίξεις άλλο ένα stealth. Με disadvantage πάλι. Ναι. 8 και 10. Άρα 10. Ακούς τις φωνές να πλησιάζουν, έχεις κουραστεί πάρα πολύ, σχεδόν θες να πέσεις κάτω στα 4 να τρέχεις και ρίξε μου και ένα constitution save. 15. Λοιπόν, Γκούγναρ, κάπου έχει μια τρύπα το ποτάμι μέσα, μια λακκούβα ας πούμε που δημιουργείται στο μπάτο του και πέφτεις ξαφνικά μέσα, οπότε θέλω να ρίξεις ένα athletics. Αχ, 3 και 5, 8. Βλέπεις με το που βγούμε από το ίδρυμα Σπύρο παίρνω το ζάρι σου. Φανταστικά. Σκοντάφτεις λίγο εκεί, καθώς η ορμή του ποταμού δημιουργεί αναταραχές στο χώμα και δεν είδες την τρύπα αυτή ποτέ κάτω. Οι φρουροί, τους ακούς τις φωνές τους, συνεχίζουν και πλησιάζουν. Πάμε στον Δάντη τώρα. Ο Δάντης είναι πόσο κουρασμένος είναι, σε τι φάση. Φαντάζομαι ότι κουνιέσαι με τη μισή ταχύτητα. Έχω αρκετή δύναμη να σκαρφαλώσω σε κανένα δέντρο. Θα δείξει. Για ρίξε ένα athletics. Έχω athletics, εγώ δεν πρέπει να έχω για να δω. Κάτι έχεις. Έχεις δύναμη. Έχω, συν 4, λοιπόν. 2! 2 συν 4, 6.
Οπότε προσπαθείς, ανεβαίνεις και γλιστράς προς τα πίσω. Αλλά μπορείς να ξαναδοκιμάσεις. Καταρχάς είναι με disadvantage, έτσι, να ξέρεις. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις. Από δύο δεν θα φέρω. Όχι, δεν θέλω να ξαναδοκιμάσω αυτή τη στιγμή που έπεσα μια φορά ήδη. Θα συρθώ μέσα στη ζούγκλα πιο βαθιά. Ρίξε ένα stealth. 4. Δεν πάμε καλά σήμερα. Κούγκνα. Δεν συναντάς άλλο επόδιο. Οπότε καταφέρνεις και βγαίνεις από την πλευρά του ποταμού την άλλη. Mm-hmm. Εκεί έχει πάλι η ζούγκλα. Σαν να είναι λες και ο ποταμός διασχίζει αυτή τη ζούγκλα. Την κόβει στη μέση. Mm-hmm. Και θέλει να μου ρίξεις ένα stealth. 14. Αισθάνεσαι ότι σε έχουν χάσει και ότι με το που φτάνουν προς το ποτάμι, σου βλέπεις κάποιους να βγαίνουν από το δάσος, από τη ζούγκλα. Βλέπεις να κοιτάνε προς το ποτάμι, να κοιτάνε προς τα εκεί, να λένε σαν να αναρωτιούνται να πέρασε από εδώ ή να πέρασε από εκεί. Από πού να πέρασε. Και τους βλέπεις ότι τελικά αποφασίζουν ότι θα πάνε από την άλλη πλευρά. Από εκεί που έχει πάει μάλλον ο φίλος σου. Σε εισαγωγικά. Κρίμα. Τι θες να κάνεις γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλω να πιάσω λίγο την ανάσα μου. Να ηρεμήσω. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, πρώτη φορά βρίσκω κάποιον τόσο παράξενο σε εγώ. Αφού πάρεις λίγο την ανάσα σου, τι θα θέλεις να κάνεις. Αφού πάρω την ανάσα μου, θα τους ακολουθήσω προσεκτικά από πίσω. Θα τους ακολουθήσεις προσεκτικά από πίσω. Θα είμαι πολύ προσεκτικός. Και με τι σκοπό. Να σιγουρευτώ ότι δεν θα σκοτώσουν τον άλλο παράξενο. Ωραία λοιπόν. Από ότι αργά αργά περνάς το ποτάμι απέναντι και τους βλέπεις ότι έχουν σκορπιστεί και ψάχνουν. Έχουν σκορπιστεί. Έχουν σκορπιστεί από εκείνη την πλευρά. Δεν είναι δηλαδή ένας-ένας από εδώ και από εκεί. Ένας-ένας όχι, αλλά είναι, ξέρεις, κοιτάει ο καθένας σε διαφορετική γωνία. Είναι όλοι οι δύο μέτρα μεταξύ τους, ας πούμε, κάπως. Α, ναι, τέτοια. COVID. Ναι, οπότε θέλω να μου ρίξεις ένα stealth ακόμα. Να σου ρίξεις ένα stealth. 10. Φανταστικά. Ως προχαράς προσεκτικά, κράτς, πατάς ένα κλαδάκι, γυρνάει και σε κοιτάει ένας και λένε «Νάτος! Εκεί είναι!» και στρέφονται όλοι προς το μέρος σου. Όλοι. Ναι, ένας-ένας γυρνάει προς τα εκεί και είσαι σίγουρος πια ότι δεν ακολουθούν τον άλλον. Γιατί έρχονται όλοι προς τα εσένα. Ευτυχώς που έπιασα την ανάσα μου. Ωραία. Που σημαίνει ότι θα συνεχίσεις να τρέχεις. Yep. Ωραία λοιπόν. Συνεχίζεις και τρέχεις. Κολυμπάς μέσα από το ποτάμι. Έχεις βρει το δρόμο σου πια. Ξέρεις ποιο είναι το σωστό δρομάκι. Τρέχεις, χώνεσαι μέσα στα δέντρα. Ακούς να πλατσουρίζουν φρουροί. Καθώς χάνεσαι μέσα στα δέντρα, περνάς ζιγ-ζακ. Κλαδιά από πάνω, από κάτω. Πηδάς κορμούς πεσμένους που έχουν χορταριάσει. Ακούς τα έντομα να σβουρίζουν γύρω σου. Καθώς τρέχεις ανάμεσα από δέντρα, από κορμούς, από βλάστηση. Και εκεί που είναι λίγο πιο ευθείο ο δρόμος, βρίσκεις μια ευκαιρία να γυρίσεις πίσω. Να κοιτάξεις αν σε ακολουθούν ακόμα. Δεν τους βλέπεις, αλλά ακούς τις φωνές τους που έρχονται από μακριά και αντιλαλούν στο ένα δέντρο, αντιλαλούν στο άλλο δέντρο, χάνεται μέσα στις βλάστες τις φωνές τους. Και καθώς γυρίζεις μπροστά να συνεχίσεις το τρέξιμό σου, βλέπεις μέσα στο ξέφωτο, στις σκιές και στα λιγοστά φώτα που διεισδύουν μέσα, βλέπεις ένα κορίτσι να στέκεται εκεί μες στη μέση. Είναι κατάμαυρο το δέρμα του, σαν τη νύχτα. Και τα μαλλιά της είναι λευκά. Έχει τα χέρια πίσω από την πλάτη, τα πόδια σταυρωμένα και σε κοιτάει με περιέργεια, είναι το τελευταίο που προλαβαίνεις να δεις, καθώς φρενάρεις από το μάμα θέλεις για να μην πέσεις επάνω της και λίγο πριν κουτουλήσετε, απλά σου μιλάει και σου λέει «Θες να κρυφτείς κάπου μήπως?» Ναι. Προσπαθώ να πιάσω τη σκέψη μου και της λέω ένα βρισκόμαστε κίνδυνο, μας κυνηγάνε. Πρέπει να κρυφτούμε. Α, και σου λέει, α, εντάξει. Και εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Ήρε. Αυτό ήταν λοιπόν το τρίτο επεισόδιο των Table Heroes. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια τώρα. Να δούμε αν θα μπορέσει να κρυφτεί ο Γκούγκαρ. Σπύρο, εγώ σε έσωσα. Και εσύ μ' άφησες μόνο μου. Εννοείται, γιατί εγώ είμαι ένας ψυχρός επαγγελματίας. Και εγώ φταίω που είμαι ευαίσθητος και ρομαντικούλης. Ναι, εσύ φταίς. Μπορεί αυτές οι σχέσεις να ισορροπήσουν, να αλλάξουν, να αποκτήσουν περισσότερη αντίθεση. Θα τα δούμε
τα επόμενα επεισόδια. Και μετά στο επόμενο ποιοι θα είναι, ο Άλεξ με την Αιλίν. Ναι, ναι. Θα μας πάρεις έτσι ένα-δύο. Δύο-δύο και μετά όλους μαζί. Δεν έχω τίποτα για να πιστέψω. Δεν έχω κάπου να κρατηθώ. Δεν έχω σύνθημα για να σας δώσω. Δεν έχω τίποτα να σας προτείνω και γι' αυτό είμαι ελεύθερος.